1088. Σελίς 1088, από το κεφάλαιο γάμα του βιβλίου Αποκάλυψης Ιωάννου. 1088 σελίδα, κεφάλαιο γάμα και εδάφιο 7. 1088 σελίδα, Αποκάλυψης του Ιωάννου, κεφάλαιο γάμα και εδάφιο 7. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουσί δις κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ειδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξας το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του σατανά ή την εσλέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης, ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μιλάβει μηδής στον στεφανό σου. Ως της νικά θέλω κάμι αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμη της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, το χαρακτηριστικό είναι ότι αγαπάνε αλλήλους καθώς ο Χριστός τους αγάπησε. Η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, την οποία εξέλεξε ο Θεός με χάρη, έλεος και με την αγάπη Του τη μεγάλη. Η Εκκλησία της Φιλαδελφίας που λατρεύει και δοξάζει και πλησιάζει το Θεό, γι' αυτό και ο Κύριος την πλησιάζει και την πλησιάζει με τα χαρακτηριστικά που έχει Αυτός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και η Εκκλησία Του. Ταύτα λέγει ο Άγιος και ο αληθινός. Και καθώς ομολογεί ο Απόστολος Παύλος «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού», παρουσιάζεται με αυτά τα χαρακτηριστικά, ώστε η Εκκλησία, εάν δεν είναι, να μιμηθεί το Χριστό και να γίνει Αγία και αληθινή. Δηλαδή, Άγιος, ξεχωρισμένος, χωρίς βδελίγματα και αληθινός, χωρίς πλάνες και χωρίς ψέματα. Έτσι παρουσιάζεται η κεφαλή της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας που είναι ο Χριστός σε αυτήν την Εκκλησία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα, γι' αυτό και ο Θεός είναι δια του Ιησού Χριστού ιδιαίτερα ευμενής σε αυτόν τον άγγελο, σε αυτόν τον ποιμένα και σε αυτή την Εκκλησία που τα χαρακτηριστικά είναι αγιασμός και αλήθεια. Αλλά έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό ο Χριστός. Εγώ είμαι που έχω το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Σε αυτόν τον Χριστό η Εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι αφιερωμένη. Αυτός ο Χριστός αποκαλύπτεται σε αυτή την Εκκλησία και σε αυτόν τον Χριστό πηγαίνει και θα συνεχίζει να πηγαίνει η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, ο ποιμένας της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας και όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Έχουν κατανοήσει ότι πηγαίνουν σε αυτόν που είναι Άγιος, σε αυτόν που είναι αληθινός και σε αυτόν που έχει εξουσία να ανοίγει και κανείς να μην κλείνει και να κλείνει και κανείς να μην ανοίγει. Όταν επέστρεψαν, σε αυτόν πήγαν. Σε αυτόν τον μοναδικό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό τους και το Θεό τους.
που έχουν αναγνωρίσει τα ωραία χαρακτηριστικά. Πηγαίνω στο Χριστό γιατί είναι Άγιος και θα με αγιάσει. Πηγαίνω στο Χριστό γιατί είναι αληθινός και θα με διδάσκει την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτός είναι ο δάσκαλός μου και ο καθηγητής μου. Και πηγαίνω στο Χριστό γιατί έχει την εξουσία να θέσει ενώπιον μου θύραν ανεωγμένα και κανείς να μην μπορεί να κλείσει. Δεν πηγαίνω στο Χριστό έτσι αορίστος, αλλά πηγαίνω σε έναν συγκεκριμένο Θεό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μιμητής του τον πλησιάζω. Γι' αυτό διορθώνομαι, βγάζω τα βδελήγματά μου, αγιάζομαι, βγάζω τις πλάνες μου και τα ψεύδι μου, τα καταδικάζω και γίνομαι κι εγώ αληθινός και τον πλησιάζω με τη δική του εξουσία. Και τον πλησιάζω για να ζήσω στην εξουσία του. Αλλά ο Χριστός λέει ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Γιατί όπως η Εκκλησία της Φιλαδελφίας ενήργησε, ο Χριστός ανταποκρίθηκε και απαιτεί και τη δική μας ανταπόκριση και υπακοή. Δηλαδή, με απλά λόγια, εγώ είμαι ο Θεός, ο Άγιος, ο αληθινός και ο έχων εξουσία να ανοίξω μπροστά σου θύρα νεωγμένη. Δηλαδή, όλες οι πόρτες είναι κλειστές, δεν υπάρχει καμία πόρτα για σένα, μα καμία πόρτα για σένα, αλλά εγώ είμαι ο Άγιος, εγώ είμαι ο αληθινός στις υποσχέσεις μου και εγώ έχω την εξουσία να ανοίξω μπροστά σου καινούργια πόρτα, ανοιχμένη, που κανείς να μην μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό έλα σε μένα. Γι' αυτό να πάμε σε Αυτόν, αδερφοί. Και να πάμε σε Αυτόν κάνοντας αυτό το οποίο θέλει. Αγιασμός, αλήθεια, βγάζω τα βδελήγματα και εμπιστοσύνη στην εξουσία και στη δύναμή Του. Ότι ο Θεός στα διέξοδά μου θα μου ανοίξει μια πόρτα μεγάλη και ενεργητική που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Όμως, εξηγεί. Εξεύρω τα έργα σου και χαίρομαι. Είδα τη μετάνοιά σου, είδα την επιστροφή σου, άκουσα την προσευχή σου, γιατί τα ξέρει όλα ο Θεός. Γι' αυτό όταν πηγαίνουμε σε Αυτόν θα πηγαίνουμε με προσευχή, με εξήτηση, με προσκύνηση, με λατρεία, με ταπείνωση, με συντριβή στην καρδιά μας. Γιατί ξέρουμε ότι όταν πηγαίνουμε σε Αυτόν, Αυτός μας περιμένει. Μας περιμένει χρόνια τώρα. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εξεύρω τα έργα σου τώρα. Άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου, είδα τον πόνο της ψυχής σου, είδα την αγωνία σου, είδα το φόβο σου, είδα την αποτυχία σου, επέτρεψα την αποτυχία σου, επέτρεψα τα γκρεμίσματά σου. Γιατί σε περιμένω. Σε περίμενα. Σε περιμένω. Εξεύρω λοιπόν τα έργα σου και μάθε ότι τώρα έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεαγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει. Γιατί? Μάθε ότι η θύρα που άνοιξα, που ανοίγω μπροστά σου, ποτέ δεν θα κλείσει μόνο όμως. Να μην λογαριάζεις την αδυναμία σου και τη μικρή σου δύναμη, αλλά να φροντίζεις να φυλάτεις
το λόγο μου και να μην αρνείσαι το όνομά μου. Εάν επηρεαστείς από την αδυναμία σου, αν επηρεαστείς από οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις και πάψεις να φυλάς το λόγο μου και πάψεις να ομολογείς το όνομά μου, η θύρα που έθεσα θα κλείσει, γιατί εγώ κλείνω και κανείς δεν ανοίγει. Εγώ ανοίγω και κανείς δεν κλείνει, αλλά να θυμάσαι ότι και εγώ κλείνω και κανείς δεν ανοίγει. Και είναι φοβερό να κλείσει ο Θεός την πόρτα μπροστά σου. Φοβερό. Και θα την κλείσει εξάπαντος, εάν δεν φυλάς το λόγο του και αρνείσαι το όνομά του. Άρα η ευλογία έρχεται, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να παραμείνει. Η πόρτα η ανοιχτή ανοίχθηκε, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να μην ξανακλείσει. Και αυτό δεν εξαρτάται από το Θεό. Από το Θεό εξαρτάται να ανοίξει ψέματα. Αυτό δεν εξαρτάται από το Θεό. Από μας εξαρτάται ο Χριστός να ανοίξει όταν τον πλησιάσουμε, επειδή είναι Άγιος, αληθινός και έχει εξουσία, και εμείς τον πλησιάσουμε με πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου. Από μας εξαρτάται ο Χριστός να ανοίξει την πόρτα και από μας εξαρτάται η πόρτα να μην ξανακλείσει ποτέ, αν φυλάμε το λόγο του και δεν αρνούμεθα το όνομά του. Αυτό, αδελφοί αγαπητοί, επιτρέψτε μου να το πω ανθρώπινα, είναι το μεγάλο μυστικό της απόλυτης ευλογίας στη ζωή του ανθρώπου. Εάν επιστρέψεις, να επιστρέψεις στο Θεό. Και τι θα κάνεις? Να ελευθερωθείς και να αποβάλεις όλα τα βδελήγματά σου, οτιδήποτε δεν αρέσει στο Θεό. Και να πλησιάσεις τον Κύριο με την πίστη, με τη βεβαιότητα ότι είναι Άγιος, ότι είναι αληθινός και έχει όλη την εξουσία στα χέρια του. Μόνο αυτός. Κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει, κανείς δεν μπορεί να σε εξηγήσει, να σου ερμηνεύσει το γιατί, και κανείς, το σημαντικότερο, δεν μπορεί να ανοίξει ξανά την πόρτα που έκλεισε, κανείς δεν μπορεί να ανοίξει καινούργια πόρτα στο αδιέξοδό σου. Μόνο ο Χριστός. Άρα λοιπόν είναι θέμα γνώσης, επίγνωσης και πίστης. Ξέρω ότι στο αδιέξοδό μου μόνο ο Χριστός έχει τη λύση. Γι' αυτό και σε Αυτόν πηγαίνω και κάνω που αυτό που Εκείνος θέλει, πράττω τα ευάρεστα ενώπιον Του. Και στη συνέχεια φροντίζω, παρόλη την μικρά μου δύναμη που έχω και δεν μπορώ να τα καταφέρω, γιατί είμαι σε απόλυτη αδυναμία, άλλωστε δεν ελπίζω στη δύναμή μου παρά μόνο στη δύναμη και την εξουσία του Χριστού, φροντίζω να φυλάτω το Λόγο του Θεού, δηλαδή να περπατώ κατά το θέλημά Του, να μελετώ το Λόγο του Θεού και να μένω στο Λόγο του Θεού. Φροντίζω να φυλάτω το Λόγο του Θεού και να ομολογώ το όνομα του Κυρίου. Να μην φοβάμαι να ομολογήσω ότι είμαι του Χριστού. Να μην διστάζω να ομολογήσω Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Να μην πάβω από την καρδιά μου να βγαίνει, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα μας, από την καρδιά μου να βγαίνει το όνομα του Ιησού Χριστού. Είτε για τη δόξα Του, είτε για βοήθεια, είτε για έλεος, είτε για οτιδήποτε. Χριστέ μου βοήθαμε, Χριστέ μου δόξα, Χριστέ μου ευλόγησε, μόνο Χριστέ μου. Και παντού Χριστέ μου. Και σε όλους Χριστέ μου. Τότε θα έχεις να κάνεις με έναν Κύριο που πραγματικά θα είναι στη ζωή σου Άγιος, θα είναι αληθινός στις υποσχέσεις του και θα διατηρεί μια πόρτα μεγάλη και ενεργητική μπροστά σου, σωτηρίας των ανθρώπων, ευλογίας των ανθρώπων, που θα ξεκινάει από την ευλογία τη δική σου. Εσύ θα ευλογήσαι πρώτα, εσένα θα κάνει φως ο Θεός
Και καθώς θα σε κάνει φως μέσα στον κόσμο ο Θεός, θα σώζονται οι άλλοι, όχι από σένα, από το φως το οποίο δεν είναι το δικό σου, αλλά είναι του Θεού. Δεν θα σώζεις εσύ. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε, αδελφοί. Το μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι θα πάω να μιλήσω να σωθεί. Δεν γίνεται έτσι. Θα πάω να κάνω τούτο για να σωθεί. Δεν γίνεται έτσι. Θα σταθώ φως Θεού για να του σώσει ο Χριστός. Έτσι γίνεται η σωτηρία. Έτσι γίνεται η ευλογία. Έτσι δοξάζεται ο Χριστός. Όταν είμαι και παραμένω φως του Θεού στον κόσμο αυτό. Από εκεί και πέρα τα πράγματα πια στη ζωή μας τα έχει αναλάβει ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά πριν προχωρήσουμε να επιμείνω λίγο. Μην πιστέψεις ποτέ. Μην νομίσεις ποτέ ότι θα μπορέσεις να πετύχεις αν δεν πηγαίνεις πρώτον στο Χριστό και δεν ζητάς δεύτερον το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει, να σε διορθώσει, να σε ελευθερώσει και να είσαι απειλαγμένος από κάθε βδέλυγμα και κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό. Τι θέλει δηλαδή ο Θεός? Να φυλάττομεν τα σεντολάς του και να πράττομεν τα ευάρεστα ενώπιον του. Τότε μπήκες στη δόξα του Θεού. Και θα συνεχίζεις να είσαι στη δόξα του Θεού αν φυλάτεις το λόγο του και δεν αρνείσαι το όνομά του. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της καρποφορίας. Γι' αυτό και θα κάνω ακόμη και τους εκ της συναγωγής του σατανά που λένε τους εαυτούς τους ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι και ψεύδονται, και αυτούς ακόμη θα τους κάνω να έλθουν. Δεν τους κάνεις εσύ, εγώ θα τους κάνω, λέει ο Χριστός. Εσύ δεν μπορείς να τους κάνεις. Θα τους κάνω να έλθουν και να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και να αναγνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Το μυστικό λοιπόν της καρποφορίας είναι να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός εσένα σ' αγαπάει. Και πώς φαίνεται αυτό? Από τα αποτελέσματα, από την καρποφορία, από την εύνοια. Καρποφορία δεν είναι λοιπόν του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Καρποφορία πάσης φύσεως. Οποιαδήποτε έννοια και αν έχει η καρποφορία η καλή, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως της ευλόγησεν ημάς, εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Είναι γεγραμμένο ότι δεν είδα ποτέ τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο και τα παιδιά του να ζητούν άρτο. Είναι δεδομένο ότι ό,τι αν πράττεις, εγώ θα το ευωδώνω. Είναι γεγραμμένο ότι θα είσαι πάντοτε σαν δέντρο πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλωμά σου θα θάλει. Καρποφορία μεγάλη, καλή, και ό,τι αν πράττεις θα το ευωδώνει ο Θεός. Το μυστικό λοιπόν, μέσα από το Λόγο του Θεού, της μεγάλης καρποφορίας, δεν είναι να θέλω και να τρέχω. Είναι να επιστρέφω, και όταν επιστρέφω να πηγαίνω στον Κύριο. Και η επιδίωξή μου, το έργο μου, να απαλλάσσομαι από τα βδελίγματά μου. Από πίκρες, ρίζες πικρίας, από θυμούς, από φθόνους, από οργή. Μάλιστα διάβαζα σήμερα το πρωί και πολύ χάρηκα για αυτό που διάβαζα στην εκκλησία των Κολοσσαίων, των Κολοσσαίων, λέει ο Λόγος του Θεού. Νεκρώσατε τα μέλη σας λοιπόν τα επί της γης.
πορνεία, ακαθαρσία, σε χριστιανούς αναφέρεται, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, πλεονεξία η οποία είναι η δολολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της αποθείας. Τώρα απορρίψατε κι εσείς πάντα τα αυτά. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, εσχρολογία. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αλλά ενδύθητε ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, ανεχόμενοι αλλήλους, συγχωρούνται στις αλλήλους. Αν κάποιος έχει μομφή κατάτινος, ας συγχωρήσει αυτόν, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εσάς. Και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπην, η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Και έτσι η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας, εις την οποίαν ειρήνη του Θεού και προσεκλήθητε να είσαστε ένα σώμα και γίνεστε ευγνώμονες, ώστε ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλουσίως με τα πάσης σοφίας. Αυτός είναι ο χριστιανός. Πηγαίνει στον Χριστό, απαλλάσσεται από κάθε τι που είναι βρώμικο, όσο εξαρτάται από Αυτόν, και έρχεται ο Θεός και τον διδάσκει και του φανερώνει και τον οδηγεί και τον κατευθύνει και τον καθιστά να μπορεί να επικαλείται το όνομα του Χριστού εν αληθεία, εν δικαιοσύνη και εν ειλικρινία. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νέος άνθρωπος, καρποφόρος άνθρωπος. Και τότε ο Χριστός εργάζεται στην ζωή του. Μέχρι τώρα έλεγα συνεργάζεται στη ζωή του ανθρώπου και με τον άνθρωπο. Και ο Χριστός μου το διόρθωσε σήμερα. Δεν συνεργάζομαι, εργάζομαι με σένα. Και έτσι θέλουμε, αδερφοί. Τι θα πει συνεργάζομαι, τώρα τα κατάλαβα κι εγώ. Τι θα πει συνεργάζομαι και τι εργάζομαι. Συνεργάζομαι σημαίνει εσύ και εγώ. Εργάζομαι σημαίνει εγώ και το κατσαβίδι του ηλεκτρολόγου και το σκεύος της εκλογής μου. Δεν θέλω τη γνώμη σου, θέλω την υπακοή σου, θέλω την αφιέρωσή σου, δεν θέλω την άποψή σου, θέλω την ταπείνωσή σου. Μα είμαστε συνεργοί. Εσύ θα είσαι συνεργάτης μου, εγώ όμως θα είμαι αυτός που εργάζομαι σε σένα. Εσύ θέλω να συνεργάζεσαι μαζί μου, αλλά θέλω και να θέλεις να εργάζομαι μαζί σου. Να είσαι δηλαδή ένα σκεύος τιμίας χρήσεως στα δικά μου τα χέρια. Και το κατάλαβα και είπα, μην Κύριε, κάνε μας έτσι σε παρακαλώ. Μόνο έτσι θα είσαι καρποφόρος. Μόνο έτσι εγώ θα σου δίνω καρπό. Εγώ θα φέρνω καρπό εις δόξαν του πατρός μου, όχι εις δόξαν δική σου. Και τα κατάλαβα πολύ καλά. Εις δόξαν του πατρός μου. Αμήν. Βόηθησε μας, Κυρία μου. Και τότε δεν θα υπάρχει τίποτα δύνατο, τίποτα δύσκολο. Τότε δεν υπάρχει ανθρώπινη δόξα, ανθρώπινη έπαρση. Και ο Θεός θα κάνει μεγαλεία στην εκκλησία Του, στην οικογένειά Σου και στη ζωή Σου. Ο Χριστός όμως, όχι εσύ με τον Χριστό, ο Χριστός μόνος Του. Μόνο ο Χριστός. Και εσύ θα κάθεσαι σε μια γωνιά και θα βλέπεις τι κάνει ο Χριστός και θα Τον δοξάζεις. Και έτσι δεν θα έχεις καθόλου έπαρση, κοίτα τι έκανα. Γιατί θα λες, δεν έκανα τίποτα. Μόνα τους γίνανε, ο Χριστός τα έκανε. Και αυτούς ακόμη εκεί, τους εκ της συναγωγής του σατανά που λένε ψέματα ότι είναι χριστιανοί και σε ονειδίζουνε και σε κατηγορούνε και σε κατακρίνουνε
αυτούς εγώ θα τους σώσω. Όχι εσύ, εσύ δεν μπορείς. Τι να κάνεις αυτούς που σε έχουν απαξιωμένο. Εγώ θα τους σώσω και θα τους φέρω να προσκυνήσουν μαζί με σένα και να αναγνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Αλληλούια. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα, αδερφοί, αυτά που μας λέει σήμερα ο Θεός, πιστεύω. Μπορεί να μεταμορφώσουν τη ζωή μας και ο Θεός θέλει να τη μεταμορφώσει. Και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθούμε. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από αυτό που είμαστε και θέλουμε να γίνουμε αυτό που θα μας κάνει ο Χριστός. Και τώρα προσοχή. Δεύτερη προϋπόθεση καλής συνέχειας και οριστικής ευλογίας. Να φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου. Επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου και εγώ ο αληθινός, ο Άγιος που έχω την εξουσία να ανοίγω και κανείς να μην κλείνει, σου υπόσχομαι ότι θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που πρόκειται να έλθει επί πάνω σε όλη την οικουμένη, δια να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Εδώ είναι μια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι η στιγμή μετά την αρπαγή της Εκκλησίας που θα έλθει πάνω σε όλη την οικουμένη ο πειρασμός, ο διάβολος με τον Αντίχριστο, το δούλο του, για να δοκιμάσει όλους τους καθημένους, τους εναπομείναντας επί της γης. Όλους. Εσένα όμως θα σε φυλάξω πριν γίνει αυτό, θα σε βγάλω και θα σε φέρω κοντά μου με την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί όμως? Γιατί εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Και ποιος είναι ο λόγος της υπομονής του Χριστού? Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, αλλά μακροθυμεί για να σωθούν όλοι όσους έχει προγνωρίσει ο Θεός. Και ο λόγος υπομονής είναι να μακροθυμείς και εσύ με όλους αυτούς που είναι δίπλα σου, τους κακούς, τους χειρίστους, τους απίστους, τους καλούς, με όλους να μακροθυμείς. Τους καλούς, τους κακούς, με όλους να μακροθυμείς. Γιατί πολλοί από αυτούς θα αρπαχθούν μαζί με σένα εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι όσους έχει προγνωρίσει για την τελευταία σάλπιγγα, την τελευταία πρόσκληση της αιώνιας ζωής. Επειδή λοιπόν φυλάς το λόγο της υπομονής μου, ακόμη φυλάς το λόγο μου και με την υπομονή σου και μακροθυμείς και υπομένεις, εγώ σου υπόσχομαι ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων απόλυτη εξουσία να ανοίγω και κανείς να μην κλείνει και να κλείνω και κανείς να μην ανοίγει, ότι θα σε φυλάξω από την ώρα αυτή του πειρασμού, εκ της ώρας του πειρασμού, το ξαναδιαβάζω, εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη, η ώρα μέλη να έλθει επάνω σε όλη την οικουμένη για να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα αυτή. Θα σε παραλάβω. Όταν θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος θα έχεις φύγει εσύ. Όταν θα πάρει εξουσία ο διάβολος επί της γης θα έχεις φύγει εσύ. Και μάθε ότι έρχομαι ταχαίως. Γι' αυτό τρίτη προϋπόθεση. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου, γιατί υπάρχει πιθανότης να χάσεις το στεφάνι σου εάν δεν κρατάς αυτό το οποίο έχεις και δεν έχεις τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από αυτό που σου έχει δώσει ο Χριστός. Να είσαι ευσεβής μεταυταρκίας, μη ζητάς άλλα. Μην επιδιώκεις πολλά, μη θέλεις πολλά. Μην ευχαριστημένος από αυτά που έχεις που σου έχει δώσει ο Θεός. Δόξασέ τον. Αλλά όχι μόνο μην ευχαριστημένος, κράτα το, μην το χάσεις. Γιατί κινδυνεύεις να σου πάρει άλλος το στεφανό σου. Γι' αυτό πρέπει να νικήσεις. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε.
Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας στον κόσμο, η πίστη σας. Πρέπει να νικήσεις. Γιατί μόνο στον εικόντα, τον εικόντα θέλω κάμι στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θα εξέλθει πλέον έξω. Είναι ένας πόλεμος. Τον αγώνα των καλών ηγονίστηνε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το δρόμο μου το εντελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα. Είναι ένας πόλεμος και τα τρία αυτά. Γι' αυτό τώρα δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά ότι της δικαιοσύνης Στέφανος, πρόσεξε. Κανένας να μη σου πάρει το στεφάνι σου. Κράτα το. Πολέμα. Αγωνίζεσαι, να αγωνίζεσαι τον καλόν αγώνα. Να περπατάς το δρόμο που σου έχει φτιάξει ο Θεός μπροστά σου. Και να στον δείχνει όταν πηγαίνεις σε αυτό, ναι. Και να φυλάτεις την πίστη σου. Είναι πόλεμος. Στον τον εικόντα θα κάνω στήλο μέσα στην εκκλησία μου και δεν θα εξέλθει ποτέ από αυτήν στους αιώνες των αιώνων. Και θέλω γράψει πάνω σε αυτόν τα χαρακτηριστικά της εξουσίας μου και της επικυριαρχίας μου. Θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, λέγει ο Χριστός. Θα γράψω, επαναλαμβάνω, σε αυτόν το όνομα του Θεού μου, του Πατέρα μου, εγώ ο Χριστός. Και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία κατεβαίνει από του ουρανού, από τον Θεό μου. Και θέλω γράψει και το όνομά μου των νέων, Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Θα είσαι λοιπόν μέτοχος, θα είσαι δούλος, θα είσαι σκεύος του Θεού και Πατρός, της Εκκλησίας του Θεού και του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αν νικήσεις. Ο Εχονότα, ας ακούει τι λέει το Πνεύμα προς την Εκκλησία. Αμήν.